Είμαι σήμερα συνάντηση με την Τρόικα μαζί με τους συνεργάτες μου, τόσο τους βουλευτές της Επιτροπής Οικονομικών, όσο και άλλα στελέχη του κόμματος υπεύθυνα για την οικονομία. Θα το ξαναπούμε. Για μας η Τρόικα δεν είναι κατάρα. Είναι συνεργάτες μας στην προσπάθεια να χτίσουμε την καλύτερη Κύπρο. Μια Κύπρο που βαδίζει στη σωστή πορεία με σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα, την Κύπρο που μπήκε σε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, την Κύπρο που παρατηρούμε ξένες επενδύσεις να άρχισαν να έρχονται στην Κύπρο. Δημιουργείται η Κύπρος της ελπίδας και της προοπτικής ξανά. Το πιο σημαντικό. Αυτά τα τελευταία δύο πιο δύσκολα χρόνια των τελευταίων δεκαετιών, το μεγαλύτερο κέρδος για την Κύπρο είναι γιατί κατόρθωσε να κερδίσει την αξιοπιστία της. Το λέω χωρίς υπερβολές, πως η σημερινή Κύπρος είναι η πιο αξιόπιστη Κύπρος από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος και η μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό ανήκει πρωτίστως στο λαό μας, αλλά και στην κυβέρνησή μας που πήρε αποφάσεις σημαντικές. Εμείς λέμε, αυτή η μεγάλη επιτυχία ανήκει και στο σύνολο του πολιτικού κόσμου. Αλλά κάνω ακόμα μια φορά μνήμα σε μέρος της αντιπολίτευσης, που αν και δεν ανήκει ως αντιπολίτευση στο κυβερνητικό σχήμα, στηρίζει τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος. Κύριε Άρχον, αυτό το που έχει στη αντιπολίτευση επικρίσης, κυρίως από το άκρο όσον αφορά τις ιδιωτικοποιήσεις, επιχείρημα τους μόνοι είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στο μνημόνιο και ότι έγινε στη φιλοσοφία της κυβέρνησης και την πρόταση Κοιτάξτε το ΑΚΕΛ. Γνωρίζω πολύ καλά ότι αυτοί έφεραν την Τρόικα. Αυτοί ετήθηκαν να έρθει η Τρόικα. Και αυτοί που κάλεσαν την Τρόικα, αυτοί που κυβέρνησαν 5 χρόνια, σήμερα είναι και οι πρωταγωνιστές να φύγει η Τρόικα. Θα μιλούμε χωρίς όξυνση του πολιτικού λόγου. Είναι αυτή με την πολιτική μαγκιά που με την εκλογή της νέας κυβέρνησης στην Ελλάδα ήθελαν να ασκήσουμε τα μνημόνια και να στείλουμε την Τρόικα στο μαγείριστο. Έπρεπε, τουλάχιστον τις τελευταίες μέρες, να έδειχναν λίγη σεμνότητα. Επιχειρήθηκε τους τελευταίους μήνες να διωχθεί η Τρόικα και τα μνημόνια από την Ελλάδα. Στο τέλος όχι δεν καταργήθηκαν τα μνημόνια, αλλά κατέληξαν να συζητούν ένα τρίτο μνημόνιο, το πιο σκληρό και το χειρότερο απ' όλα. Ακόμα και από αυτό που απέρριψε ο ελληνικός λαός. Δεν σηκώνει η οικονομία μαγκές. Επαναλαμβάνω, μαγκές όχι στα θέματα της οικονομίας. Και με δεδομένο να απομένουν 8-9 μήνες για να ολοκληρωθεί το κυπριακό πρόγραμμα, σας έχετε συζητήσει καθόλου ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα, παύλα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει σε αυτούς τους λίγους μήνες πρωτού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα? Αγαπητέ Κυριακό, αυτό που έχει μείνει είναι το πιο σημαντικό. Κάναμε τα πιο δύσκολα, να πετύχουμε τη δημοσιονομική εξυγίανση, δόξα τω Θεώ, πετύχαμε τους στόχους,
να σταθεροποιήσουμε το τραπεζικό σύστημα παρά τα προβλήματα και τους κινδύνους που συνεχίζουν να υπάρχουν, σταθεροποιήθηκε και έμεινε το τρίτο κομμάτι, το πιο ουσιαστικό για μας τον Δημοκρατικό Συναγερμό, οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις, που εμείς θα το ξαναπούμε παρά την κριτική που δεχόμαστε. Εμείς θέλουμε την κυβέρνησή μας να προχωρήσει σε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις πολύ πιο περισσότερες ακόμα και από τις αναγκαίες που το πρόγραμμα επιβάλλει. Θα το ξαναπώ. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός ζητούμε πιο ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Αυτές έχουν αξία για τις επόμενες γενιές. Η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα. Είδαμε τα πρώτα δείγματα. Συγχαρητήρια και πάλι στην κυβέρνησή μας. Με την κατάληξη. Σημαντική αυτή η μεταρρύθμιση. Και εκτιμώ ότι επειδή μαζί με τη δημοσιονομική εξυγίανση θα φέρει και την αξιοκρατία στην πρόσληψη και στην προαγωγή, αλλά και θα φέρει και την κινητικότητα μεταξύ υπαλλήλων στην δημόσια υπηρεσία, αυτό θα τύχει της καθολικής στήριξης των κομμάτων στη Βουλή. Ψηφίσαμε στη Βουλή την μεταρρύθμιση για την παιδεία. Μείνουμε εδώ και δεκαετίες για τον κατάλογο διοριστέων. Έγινε πράξη η κατάργησή του. Στην τάξη να μπαίνουν όχι με βάση την ημερομηνία απόκτησης του πτυχίου, αλλά με βάση το βαθμό του πτυχίου. Επιτέλους, αυτό το απλό θέλαμε δεκαετίες να το κάνουμε πράξη. Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Η πιο σημαντική μεταρρύθμιση. Μια μεταρρύθμιση που θα γίνει και κανόνα στην Ευρώπη. Η Κύπρος να κάνει μεταρρυθμίσεις και να είναι πρωτοπόρα και να έρχονται οι προηγμένες χώρες της Ευρώπης να αντιγράφουν τις μεταρρυθμίσεις της Κύπρου. Αυτή την Κύπρο οραματιζόμαστε, αυτή την κυβέρνηση θέλουμε, αυτή την κυβέρνηση στηρίζουμε και είμαστε βέβαιοι πως δημιουργούμε την καλύτερη Κύπρο που μας αξίζει.